Και θα ξεκινήσουμε, Αντώνη, από σένα, διότι ο Βόλος, θυμόμαστε όλοι πέρσι και με τον Ντάνιελ και με τον Ηλία, είχε πραγματικά υποστεί ανεπανόρθωτες καταστροφές. Ποια είναι λοιπόν τα μέτρα προστασίας? Ναι, καταρχάς για την ακρίβεια, Εύα, λίγο μετά τις 5 λάβαμε και εμείς στο κινητό μας τα μηνύματα μέσω του 112, το οποίο με απλά λόγια λέει ότι έχουμε μπροστά μας λοιπόν μια πολύ δύσκολη νύχτα με ισχυρές βροχοπτώσεις σε όλη τη Μαγνησία αλλά και στις σποράδες, συγκεκριμένα στη Σκιάθο, με χαλαζοπτώσεις αλλά και με πολύ έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Και επειδή λοιπόν υπάρχει ο φόβος να προκληθούν ζημιές και καταστροφές σαν αυτές που είχαμε δει πέρυσι, όλος ο μηχανισμός βρίσκεται σε επιφυλακή και μπορεί τα φαινόμενα να εκδηλωθούν από τις 10 το βράδυ και μετά. Ωστόσο, όπως θα σας δείξουμε στην εικόνα με τη βοήθεια του Δημήτρη του Τσιοπλού, οι κάτοικοι εδώ, Εύα, στο γύρω από το ρέμα του Κραυσίδωνα, στο Βόλο δηλαδή, στο κέντρο του Βόλου, προετοιμάζονται και σφραγίζουν τις πόρτες των σπιτιών τους, ακόμη και με λαμαρίνες. Είναι, νομίζω, πολύ χαρακτηριστικές οι εικόνες. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι που βλέπετε στην εικόνα σας είχαν πλημμυρίσει και πέρυσι, όπως μας είπαν χαρακτηριστικά, και γι' αυτό το λόγο και φέτος θέλουν να προετοιμαστούν κατάλληλα. Και μάλιστα και μια άλλη περιοχή, η οποία βρίσκεται σε βαθμό, σε πολύ ψηλό βαθμό επικινδυνότητας, είναι το Ανατολικό Πύλιο με επίκεντρο τη Ζαγορά, όπου και εκεί, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, θα υποδεχτεί και το μεγαλύτερο όγκο βροχής. Και γι' αυτό το λόγο και εκεί οι τοπικές αρχές έχουν εκδώσει τις σχετικές προειδοποιήσεις προς τους κατοίκους για τον περιορισμό των μετακινήσεων. Και μάλιστα, σύμφωνα και με τις τελευταίες πληροφορίες, πριν από λίγο ενημερωθήκαμε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων θα έχει μία έκτακτη σύσκεψη στις 9 η ώρα το βράδυ μαζί με την πυροσβεστική υπηρεσία. Πάντως είναι χαρακτηριστική ανησυχία πίσω σου, μας το είπες, και βλέπουμε τους ανθρώπους να τοποθετούν ειδικές κατασκευές προκειμένου να θωρακίσουν τα σπίτια τους, διότι το φαινόμενο είναι να χτυπήσει, θα μας τα πει σε λίγο και ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, αναμένεται να χτυπήσει μέσα στις επόμενες ώρες.